είναι η στιγμή που το αεροσκάφος προσγειώνεται στο φαλακρό για να παραλάβει τον ένα νεκρό και τον ένα βαριά τραυματία. Στην επιχείρηση διάσωσης των τριών ορειβατών συμμετείχε ο ΦΚΑΘ και οι εθελοντές διασώστες. Ως μια δύσκολη επιχείρηση χαρακτήρισε την διάσωση τόσο του τραυματία όσο και την μεταφορά του νεκρού ορειβάτη ο πρόεδρος των εθελοντών διασωστών Χρήστος Ράμος. Βυθήκαμε γύρω στις 3 και 30 τα ξημερώματα για 3 αθλητές που πέραν μέρος σε έναν αγώνα στη Δράμα, το Φαλακρό. Και από ό,τι ξέραμε ήταν ότι είχαν χτυπηθεί από κεραυνό και έπρεπε να σπεύσουμε σύντομα. Πραγματικά ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε. Ξεκίνησαν τα παιδιά από τη βάση ετοιμότητας στο Παρανέστη που έχουμε, εκεί είναι κοντά. Και φτάσαμε στο σημείο αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω, και αντιμετωπίσαμε και βρήκαμε τους 3 ανθρώπους. Πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση την οποία αντιμετωπίσατε σήμερα? Ήταν αρκετά δύσκολη επιχείρηση γιατί έβρεχε όλη τη νύχτα, είχε ακραία καιρικά φαινόμενα, γλιστρούσαν τα βράχια. Παρ' όλα τα αυτά όμως, όταν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι για αυτά τα πράγματα και έτσι μπορέσαμε και προσεγγίσαμε κοντά τους. Και έγινε η αεροδιακομιδή τους στην Καβάλα, έτσι? Ναι, όταν αυτό το πράγμα που αντιμετωπίσαμε ήταν τον πρώτο, δυστυχώς δεν ήταν, ήταν νεκρός ο άνθρωπος, έπεσε κατευθείαν επάνω του ο κεραυνός. Ο δεύτερος, ο εγκαυματίας, έχει σοβαρά τραύματα, αλλά είναι καλά στην υγεία, δηλαδή είναι καλύτερα, ας πούμε. Γι' αυτό και κρίναμε ότι έπρεπε να έρθει το ΣΥΝΟΚ και με την πυροσβεστική υπηρεσία που έκαναν τρομερή δουλειά τα παιδιά της ΕΜΑΚ, φέραμε το ελικόπτερο για να φύγει γρήγορα. Να γίνει διακομιδή του. Η τρίτη κοπέλα είναι καλύτερα στην υγεία, της είναι σοκαρισμένη και κατέβη κάτω στο χωριό. Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση? Φυσικά. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν μέσα από το 112 που πήρε η κοπελιά πρώτη τηλέφωνο και από εκεί πέρα ειδοποιηθήκαμε κι εμείς και όλοι μαζί συνδράμαμε για να φέρουμε ένα θεμητό και γρήγορο αποτέλεσμα. Και συγχαρητήρια στα παιδιά της ΕΜΑΚ. Πόσα άτομα, πόσα μέλη της ομάδας σας συμμετείχαν συγκεκριμένη διάσωση? Μέλη της ομάδας μας, έμπειροι διασώστες ορεινού τμήματος.